Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα. Κυρία Έλενα, καλημέρα και όσους μας ακούν. Φτάσαμε διόδια. Όχι, στα διόδια ναι, μόλις τα περάσαμε και συνεχίζουμε. Πληρώσατε? Πληρώσαμε, τι να κάνουμε, αφού η Εγνατία οδός ως εταιρεία δεν μπορεί να κάνει. Έχει έξοδα, έχει έξοδα κύριε Λαζαρίδη, έχει έξοδα. Το θέμα είναι συμβολικό, δεν είναι ότι... Ναι, για το 1,5 ευρώ τώρα, εντάξει. Θα μπορούσε να δείξει, ας πούμε, καλή διάθεση απέναντι στα προβλήματά μας, απέναντι στον αγώνα που κάνουμε. Και συμβολικά αυτό ζητήσαμε. Με κάποιον τρόπο να είναι και αυτοί στο πλάι σας, λέει. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μπορούν να κάνουν αν θέλουν, δεν το κάνανε. Λοιπόν, για την χαρά τους. Είχαμε και ένα μήνυμα μόλις τώρα. Γιατί επιλέχθηκε να κλείσετε συμβολικά μια ώρα το τελωνείο κρυσταλλοπηγής και όχι ας πούμε τρεις ώρες την εφορία Καστοριάς? Θα σας πω, το τελωνείο της κρυσταλλοπηγής έχει δύο συμβολισμούς. Ναι. Ο πρώτος. Κρίμα, σας χάνουμε. Σας χάνουμε, είναι κινήσει ο κύριος Λαζαρίδης, τον χάνουμε. Εγώ σας ακούω. Όχι τώρα, ήταν κάποιο σημείο που δεν έπιανε, τώρα σας ακούμε ναι, και εμείς. Ναι, τώρα είμαι ανάμεσα σε βουνά. Ο πρώτος συμβολισμός είναι ότι είμαστε στην άκρη της χώρας και αυτό θέλουμε να καταδείξουμε, ότι πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση να ενδυναμώσει τα σύνορα της χώρας και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η αιμορραγία της μετανάστευσης. Και αυτό γίνεται βέβαια με έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν και που τόσα χρόνια διεκδικούμε, μεταξύ άλλων, έτσι απλά το αναφέρω, είναι το κυρίαρχο αυτή η σημερινή μέρα, το φράγμα Νεστορίου κτλ. Μας έλεγε ο Δήμαρχος λοιπόν ότι επειδή ήρθε στην κινητοποίηση εκεί στην αερογέφυρα, ναι, ναι, ότι κατεβαίνετε μαζί το επόμενο διάστημα για να μην αστειευόμαστε πάλι με αυτό το θέμα, για να λύσουμε οριστικά αυτή την ιστορία. Κύριε Νατσούλη, τι να πω, δηλαδή όποτε και αν συναντιόμαστε λένε ότι το επόμενο τρίμηνο ξεκινάει το έργο, απλά δεν μας λένε πότε ξεκινάει το επόμενο τρίμηνο. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα έχει 5 χρόνια κολλημένο, νομίζω ότι είναι αδικαιολόγητη οποιαδήποτε καθυστέρηση. Ο βουλευτής είπε ότι ντρέπουμε για το έργο, θα κάνουμε τις έργα της κρυσούρας. Ναι. Εντάξει. Μακάρι να γίνει και θα έπρεπε να γίνονται συνεχείς προσπάθειες να είναι η σημαία του νομού προς το κράτος και την κυβέρνηση. Να είναι η σημαία. Με διαφορά από το επόμενο έργο, αν δεν γίνουν αυτά τα έργα υποδομής, δεν πρόκειται να μείνει κανένας στην περιοχή μας. Για ποιο λόγο να μείνει? Είναι η μόνη περίπτωση να δούμε θέσεις εργασίας και κάποιο εισόδημα καλύτερο για τον αγροτικό κόσμο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ορατό στον ορίζοντα, ούτε καμιά τεράστια επένδυση περιμένουμε. Ούτε οι συνθήκες είναι τέτοιες να έρθει μια επένδυση εδώ, έστω και μικρότερη, αφού τα ποσοστά στους γειτονικούς νομούς των επενδύσεων είναι πολύ μεγαλύτερα και γιατί να μας προτιμήσουν. Άρα λοιπόν δεν έχουμε πολλούς δρόμους. Άρα λοιπόν, στο κορυφαίο θέμα, όπως το λέτε, σημαία, να τελειώνουμε. Μα έπρεπε να είχε γίνει από πριν, δηλαδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την καθυστέρηση που συμβαίνει. Είναι από τα κατανοητά. Εκτός και αν υπάρχει σκοπιμότητα. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Αυτή που είναι τώρα της μόδας, να διαμοιράζονται, να τεμαχίζονται και να δίνονται σε ιδιώτες. Αν έχουν τέτοια σκοπιμότητα και περιμένουν να παρέλθει ο χρόνος των μελετών για την παραγωγή του ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας και υδροελεκτρικών, όπως είναι προγραμματισμένα με αυτό. Τουλάχιστον να το πούνε. Τουλάχιστον να το πούνε. Δεν μπορεί να λένε ότι το επόμενο τρίμηνο ξεκινάει. Όχι, να πούνε ότι το υδροελεκτρικό εργοστάσιο που προβλέπεται με το φράγμα Νεστορίου, το οποίο εκμεταλλεύεται η περιφέρεια και ο Δήμος του Νεστορίου, δεν θα το εκμεταλλεύεστε εσείς, θα το εκμεταλλευόμαστε εμείς. Ας βγουν να το πούνε, να τελειώνουμε. Ας το πούνε, δηλαδή και ο καθένας θα τα αναλάβει τις ευθύνες του. Τώρα αυτό που γίνεται δηλαδή είναι τρεις χειρότερο, ότι στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκινήσουμε. Το επόμενο τρίμηνο. Και δεν ξεκινάει το τρίμηνο. Αυτό για να το επόμενο τρίμηνο τώρα μου θυμίζει με την πανδημία, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξεκινάει το τρίμηνο για να τελειώσει κιόλας. Ακριβώς. Τι να πω. Κύριε Λαζαρίδη, με τη σημερινή κινητοποίηση πιστεύετε ότι θα σταλεί δυνατό μήνυμα? Είναι μια μέρα σήμερα σημαντική για εσάς?
Ευελπιστούμε ότι θα σταλεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει επιτέλους να ανασκύψει στα προβλήματα που δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά, στο δελτίο τύπου που εξεδώσαμε αναφέρει 15. Τώρα κύριε Νατούρη θα περάσουμε από τούνελ, δεν ξέρω άμα... Ωραία. Οπότε, κύριε Λαζαρίδη, έτσι και λέω, θα έρθουμε και αργότερα μαζί σας μόλις θα είστε κρυσταλλοπηγή. Να σας ευχαριστήσω εδώ να μην κοπεί το σήμα και δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.